Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και θα ταξιδέψουμε μαζί στην Σαντορίνη, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον Νίκο τον Ζόρζο. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε. Μεσημέρι, κυρία Σαράιχα. Θέλω να μου πείτε καταρχήν τι κάνει το ωραίο το νησί που φιλοξενεί πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και με μία από αυτές θα ξεκινήσουμε, η οποία θα γίνει τον Οκτώβριο και μιλάω φυσικά για το Σαντορίνη Experience, όπου προτού κάνουμε την συνομιλία μας, αυτή τη συζήτηση, να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Το Σαντορίνη Experience, η διοργάνωση αθλητικού τουρισμού της Σαντορίνης, που οι μνήμες από τις αθλητικές δράσεις της, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, θα πραγματοποιηθεί για 7η χρονιά από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024. Με θέα που κόβει την ανάσα, το ηφαίστειο που δεσπόζει ακριβώς απέναντι, αλλά και τις απόκοσμες παραλίες της να συνθέτουν ένα μοναδικό puzzle, η Σαντορίνη θα υποδεχτεί για ακόμα μία χρονιά επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές του τρεξίματος και της κολύμβησης Open Water. Γεμάτη αντιθέσεις, αλλά και με ένα παράμιλο στυλ, με πανέμορφους οικισμούς και παραλίες, διάσημα εστιατόρια, το κυκλαδίτικο νησί έχει πολλά περισσότερα να χαρίσει εκτός από το ηλιοβασίλεμα. Οι λάτρεις του τρεξίματος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρεις εκπληκτικές trail running διαδρομές τρεξίματος, με θέα την καλντέρα και τις μαγευτικές εικόνες του ηφαιστείου. Όλες οι διαδρομές έχουν ως αφετηρία το εργοστάσιο φαλάτωσης στην Ία, με σημεία χωμάτινης διαδρομής και τερματισμό πάλι στην Ία. Η καθιερωμένη κολύμβηση Open Water θα έχει και αυτή τη χρονιά μια ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα κολυμπήσουν με εκκίνηση από το ηφαίστειο και τερματισμό στο παλιό λιμάνι. Τη διαδρομή έχει σχεδιάσει ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα με Ολυμπιακές και Παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση, Νίκος Γέμελος. Η κολυμβητική διαδρομή θα διεξαχθεί όπως και κάθε χρόνο με απόλυτη ασφάλεια στα μαγευτικά νερά της Σαντορίνης. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα στο βίντεο και θέλω να μου πείτε εσείς κατά πόσο ο αθλητικός τουρισμός έχει απήχηση στο νησί της Σαντορίνης. Γιατί είναι η αλήθεια, όταν λέμε για Σαντορίνη, έχουμε στο νου τον πολυτελή τουρισμό. Δεν είναι ακριβώς ο πολυτελής τουρισμός, αλλά υπάρχει και αυτός. Υψηλή γαστρονομία, υψηλές υπηρεσίες. Έχει. Αυτά τα έχει. Αλλά εμείς και στις προηγούμενες θητείες μου, την παρελθούσα που ήμουν εκτός Δήμου, φροντίσαμε να διαφοροποιήσουμε και το τουριστικό προϊόν χωρίς να αποκλείουμε τον πολυτελή τουρισμό, και για να έχουμε και επέκταση της τουριστικής περίοδου. Το Σαντορίνη Experience, το οποίο κατά την παρελθούσα τετραετία δεν έγινε, επανέρχεται φέτος και πολύ νωρίς το ανακοινώνουμε, ούτως ώστε να έχουν την ευκαιρία αθλητές από όλα τα μέρη του κόσμου να δηλώσουν συμμετοχή. Εκεί η διαδρομή, όπως και το κολύμπι, η διαδρομή που τρέχουν οι αθλητές είναι μια εξαιρετική διαδρομή με θέα την καλδέρα και τα ηφαίστεια. Θα έλεγα ότι είναι ένα μονοπάτι που ο Άρης Κωνσταντινίδης, ο γνωστός αρχιτέκτον, θα το ονόμαζε και αυτό θεόκτιστο, όπως αναφέρεται πολλές φορές και στα έργα της λαϊκής αρχιτεκτονικής, για την μοναδική σοφία με την οποία κατασκευάστηκαν. Άρα λοιπόν ο αθλητικός τουρισμός μας ενδιαφέρει και έχει και μια άλλη ποιότητα ανθρώπων που σέβονται τον τόπο και τον απολαμβάνουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το σέβονται γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, που έτσι και αλλιώς φημίζονται γι' αυτό. Έχουν μια, ας το πούμε, άλλου είδους νοοτροπία. Και πάνω σε αυτό... Ακριβώς. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε αυτό το φλέγον θέμα, νομίζω, που το έχετε πει και σε άλλες συνεντεύξεις σας. Είναι το θέμα του υπερτουρισμού, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στην Σαντορίνη, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που συγκεκριμένα η κρουαζιέρα βρίσκεται στο πικ της. Ναι. Εμείς βλέποντας, εγώ από το 12, βλέποντας την επιθετική τουριστική ανάπτυξη που υπήρχε και πολλές φορές και ανορθολογική ανάπτυξη που υπήρχε, ζήτησα από την πολιτεία να θεωρηθεί η Σαντορίνη ως κορεσμένη, ούτως ώστε να απολαμβάνουν οι επισκέπτες της όσο γίνεται καλύτερα αυτό το μοναδικό τόπο που θα έλεγα, ας πούμε, ότι δημιουργήθηκε όπως και ο κόσμος. Ένα μικρό Big Bang ήταν η δημιουργία της Σαντορίνη. Σε αυτή τη λογική. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό,
και το θέμα της κρουαζιέρας, κάναμε το Berth Allocation, το οποίο εφαρμόστηκε το 2018, διότι είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα που είπαμε να ρυθμίσουμε την κατανομή των αφήξεων των κρουαζιεροπλοίων μέσα στην εβδομάδα και να ζητήσουμε να αποβιβάζονται συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών. Μετά από μια μελέτη με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθορίστηκε ο αριθμός των επισκεπτών και μια διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς. Και έτσι για το χρονικό διάστημα που έγινε η εφαρμογή αμβλήθηκε το πρόβλημα του συνωστισμού από τους αφυκνούμενους με κρουαζιερόπλοια επισκέπτες. Καταργήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, επανερχόμαστε. Φέτος είναι 63 ημέρες που θα ξεπερνάει η κρουαζιέρα τα όρια που πιστεύουμε όχι μόνο εμείς αλλά και από αυτά που έδειξε η μελέτη που είχε γίνει. Ξεπερνάει λοιπόν τον αριθμό. Από του χρόνου τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το νησί είναι αυτό της υπερδόμησης, όπως μπορούμε να πούμε. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό, ποιες είναι οι προτάσεις ενδεχομένως που σας έχει, που θέλετε να καταθέσετε ή που έχετε ήδη καταθέσει στο παρελθόν? Όπως ξέρετε, έχει γίνει μία μελέτη από τρεις εταιρείες, δύο αγγλικές και μία ελληνική εντοπόσωπη, η οποία παρεδόθη το καλοκαίρι του 19 και δείχνει την πίεση που δέχεται ο τόπος, αλλά ταυτόχρονα εμείς πάλι με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τους καθηγητές Σπυλάνη και Τάρτα είχαμε στήσει ένα παρατηρητήριο, ούτως ώστε να έχουμε στατιστικά στοιχεία και αναθέσαμε και μια μελέτη φέρουσης ικανότητας. Να σας πω λοιπόν ότι κατά τον Σπυλάνη και την περίοδο που γινόταν αυτά, δηλαδή το 2017, έχουμε πυκνότητα κατοίκων μεγαλύτερη αυτή της Αττικής. Την Αττική στην έκταση του νομού. Και η δόμηση είναι πολύ πυκνή και δεν αφήνει πλέον περιθώριο ώστε να ξεχωρίζουν οι οικισμοί όπως ήταν παλιά, πριν αρχίσει η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της Σαντορίνη. Θεωρώ λοιπόν, και είναι άποψη εδραία δική μου, αλλά και εκείνων οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της χωροταξίας και του περιβάλλοντος, ότι η δόμηση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε να είναι στη Σαντορίνη. Εδώ όμως εμείς ως αυτοδιοίκηση δεν έχουμε τη δυνατότητα. Την αρμοδιότητα ενδεχομένως. Την αρμοδιότητα. Την αρμοδιότητα για να βάλουμε φρένο στην ανοικοδόμηση. Μετά την έλευση του Πρωθυπουργού ανακοινώθηκαν ορισμένα πράγματα, όπως το ειδικό πολεοδομικό της Σαντορίνης, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Πριν όμως τελειώσει αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια αναστολή έκδοση οικοδομικών αδειών για ξενοδοχεία σε εκτός σχεδίου περιοχή, υπάρχουν στρατηγικές επενδύσεις. Δεν έχει αποκλειστεί η Σαντορίνη από τις στρατηγικές επενδύσεις, που πολλές φορές είναι μεγάλες επενδύσεις και θα έλεγα δεν είναι και στην κλίμακα του τόπου. Γιατί κάθε έργο, ακόμη και δημόσιο έργο, πρέπει να είναι στην κλίμακα του τόπου, ούτως ώστε να προστατεύει το τοπίο. Η Σαντορίνη, αν έχει γνωστεί, έγινε κυρίως από το γεωπεριβάλλον της. Και στη συνέχεια βεβαίως και από τους πολιτισμικούς πόρους που έχει, που ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του Χαλκού και φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Οπότε ποιος μπορεί να βάλει φρένο, λοιπόν, Δήμαρχε, για κάτι τέτοιο, ώστε η Σαντορίνη να μην χάσει και αυτό το θαυμάσιο τοπίο που έχει? Ακριβώς. Είναι λοιπόν πάγιο αίτημα της Δημοτικής Αρχής και δικό μου να σταματήσει εδώ. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας προχωράει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από τον δημόσιο τομέα και μάλιστα και από δήμους όπως η Σαντορίνη που είναι υποστελεχωμένη, δραματικά υποστελεχωμένη, προχωράει και οι δημόσιες υποδομές θα υπολείπονται για να εξυπηρετήσουν το διαρκώς αυξανόμενο τουριστικό κύμα που έρχεται. Δηλαδή ρεύμα, νερό και άλλους απαραίτητους πόρους και υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των μονίμων κατοίκων. Διότι συνήθως στα τουριστικά νησιά ξεχνούμε ότι σε αυτά μένουν και μόνιμοι κάτοικοι.
Θέλω να μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα που το βλέπουμε και συζητιέται και είναι αυτό όσον αφορά στις προκρατήσεις. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, πέρσι η Σαντορίνη είχε μειωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές πτήσεις από το εξωτερικό. Φέτος πώς είναι τα πράγματα, Δήμαρχε? Θα είναι μια αντίστοιχη χρονιά με την περσινή. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα είναι μια αντίστοιχη χρονιά από την περσινή. Αλλά πληθαίνοντας πλήνες, και δεδομένου ότι ένα αεροδρόμιο έχει πεπερασμένες δυνατότητες πτήσεων, είναι πολλές οι πτήσεις που έρχονται, πεπερασμένη δυνατότητα, θα υπάρχει και θα έλεγα μικρότερη πληρότητα στα ήδη λειτουργούντα ξενοδοχεία. Κύριε Ζόρζ, δηλαδή είναι ακόμη και ένα, ας πούμε, ένα θέμα που θα το έθετε κανείς και σε οικονομική βάση. Αν θέσετε κανείς υπόψη ότι στρέφει τα μάτια της η πολιτεία, όπως έγινε στην Σαντορίνη, γιατί όντως είναι ένα νησί που και έσοδα δίνει στο κράτος, αρκετά έσοδα δίνει στο κράτος, και ήταν και είναι ακόμα, θα έλεγα, σύμβολο του τουριστικού προϊόντος, αν και δεν μ' αρέσει να λέω τη λέξη προϊόν, έτσι τόπο. Το λέμε τώρα γενικότερα. Υπάρχουν κάποιες λέξεις λέμε, που... Ναι, πολλές έννοιες περνούν. Λέω, δεν θα μ' άρεσε να το λέω προϊόν, αλλά έτσι λέγεται και γι' αυτό χρησιμοποιείς αυτό τον όρο. Νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα να αιτούμε αυτά που θεωρώ ότι θα είναι συμφέροντα για την εξέλιξη του τόπου. Κύριε Ζόρζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Εγώ, κυρία Σαράιχα, για την ευκαιρία που μου δώσατε.